Όταν όταν αναζητούμε στοιχεία μέσω του τσεκ για κάποιο ΑΦΜΗ, τότε ο ιδιοκτήτης του ΑΦΜΗ ενημερώνεται. Ο ιδιοκτήτης του ΑΦΜΗ έχει ενημερωθεί εάν είναι φυσικό πρόσωπο εκ των προτέρων. Εάν είναι νομικό πρόσωπο, δεν ενημερώνεται. Δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση ενημέρωσης για τα νομικά πρόσωπα. Υπάρχει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα. Άρα, όσον αφορά το φυσικό πρόσωπο, εάν το ψάξετε, θα πρέπει πριν το ψάξετε να το έχετε ενημερώσει με κάποια διαδικασία που θα σας πούμε εμείς τη στιγμή που θα έχετε πρόβλημα στο τσεκ. Βεβαίως επιτρέπεται. Επιτρέπεται και η ερώτηση από δημοσιογράφο. Βεβαίως, είμαστε εδώ για να απαντήσουμε. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε τώρα? Πάρα πολύ καλά, κύριε Στεργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, έβλεπα την παρουσίαση προηγουμένως του κύριου Πέτρου Καπασούρη και μου κίνησε την περιέργεια να ρωτήσω για τις εταιρείες ζόμπις, όπως ορίζονται διεθνώς βέβαια. Έτσι. Τα στοιχεία σας από τον Τηρεσίας, τι κεφάλαια δείχνουν και ποιον αριθμό δείχνουν? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Είπατε, κάπου έχασα τον ήχο. Ναι, ναι. Όπως ορίζονται διεθνώς εταιρείες ζόμπις, ναι, αυτή τη στιγμή σε ποιο ποσοστό του κεφαλαίου υπάρχει ή πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις? Η τελευταία του ΩΣΑ ήταν γύρω στο 27%. Στην Ελλάδα εννοείται? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα καταρχήν διαγράφουμε όλα τα κενά ΑΦΜΗ κατά καιρούς. Όπως επίσης παίρνουμε και από το γεμί τις εταιρείες οι οποίες έχουν διακοπή λειτουργίας. Οπότε δεν έχουμε εμείς το σύνολο, εμείς δεν καταγράφουμε το σύνολο των εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Να καταλάβετε ότι εταιρείες πιθανόν στην Ελλάδα να υπάρχουν 250.000, εκ των οποίων οι 210.000 είναι κάτω από 10 εργαζομένους κατά την ΕΣΥΕ αυτό. Εμείς μπορεί να έχουμε 50.000 ή 100.000 αυτές που έχουν αρνητικά ή θετικά στοιχεία. Για να μπει μια εταιρεία σε εμάς πρέπει να έχει ή αρνητικό στοιχείο από δικαστήριο, να έχουμε πάρει δηλαδή μια διαταγή πληρωμής, ή να έχει δάνειο, ή να έχει εγγραφή στο γεμί με ισολογισμό, με κάποια πληροφορία. Δεν κρατάμε τις εταιρείες κενές για πολύ χρόνο, γιατί πώς μένει μια εταιρεία κενή? Όταν διαγραφούν τα στοιχεία της, αν κάποιος έχει μια διαταγή πληρώμης και την πληρώσει, σε 3 χρόνια είπαμε διαγράφει. Μένει λοιπόν η εταιρεία κενή. Αυτή η εταιρεία σε κάποιο διάστημα θα διαγραφεί από εμάς. Δεν την κρατάμε σαν, ας το πούμε, λίστα. Ναι, οπότε δεν είναι δύσκολο να έχουμε ζόμπι εταιρείες, γιατί δεν θέλω να σας το πω. Μάλλον δεν ήμουν εγώ σαφής και κατανοητός. Υπάρχει στη Διεθνή Βιβλιογραφία ένας ορισμός για τις εταιρείες ζόμπι, τον οποίο εγώ τώρα προσπαθώ να βρω, που έχει πόσες αθετήσεις και πόσες απλήρωτες και πόσες απαιτήσεις απλήρωτες επί πόσα χρόνια και πόσους μήνες κτλ. Οπότε προφανώς θα υπάρχουν μέσα στο τηρεσί αυτές. Ναι, αλλά σε 10 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, είτε πληρωθούν είτε όχι, θα διαγραφούν οι υποχρεώσεις. Ναι, εμείς μιλάμε για την τρέχουσα δεκαετία, δεν μιλάμε τώρα. Α, ναι, όχι, δεν το γνωρίζουμε. Εμείς δεν ξέρουμε αν μια υποχρέωση είναι από τη στιγμή που υπάρχει, ας πούμε, πληροφορία αρνητική στο δικαστήριο. Θετικές πληροφορίες τις σβήνουμε σε 5 χρόνια. Όπως βάσει του νόμου που ουσιαστικά διέπει τα θετικά στοιχεία του συστήματος συγκέντρωσης χορηγήσεων. Στα 5 χρόνια διαγράφονται. Εγώ μιλάω 10 χρόνια για τις αρνητικές πληροφορίες. Αν εγγραφεί μια διαταγή πληρωμής η οποία είναι εικονική στο δικαστήριο και την πάρουμε, εμείς θα μπει μέσα. Απλά δείσατε μία μπάρα που μου έκανε εντύπωση, που ήταν 20.000 επιχειρήσεις που συγκρίνατε τους καταναλωτές με τις επιχειρήσεις. Ναι, αυτές οι επιχειρήσεις είναι μέσα από 700.000 που είναι τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν φυσικά πρόσωπα επιχειρήσεις, υπάρχουν και νομικά πρόσωπα. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι κατανοητή η απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάτι άλλο?
Θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται? Μην διστάζετε εδώ. Είμαστε, το ξέρουμε ότι είναι λίγο περίεργος ο τρόπος επικοινωνίας αυτά με τα, με τα web διαδικτυακά. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε κοντά να σας βλέπουμε, γιατί είναι και πιο εύκολη η επικοινωνία. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, μην διστάσετε. Εμείς είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε σήμερα στη διάθεσή σας, να απαντήσουμε ό,τι ερωτήματα θέλετε. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε κάτω στο Ηράκλειο. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε στο Ηράκλειο ήταν πιο ζωντανή η συζήτηση. Ήταν διαφορετική, βεβαίως. Anyway, λοιπόν, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που μας δώσατε τον χρόνο να μας ακούσατε. Οι δυσκολίες της επικοινωνίας αυτής είναι προφανείς, αλλά υπάρχει η πανδημία. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας για να μπορούμε να μιλάμε πιο ελεύθερα. Και όπως είπε ο κ. Καπασούρης, κάποια στιγμή θα έρθουμε από κοντά για να σας δείξουμε πιο πραγματικά ότι η Τηρεστίας είναι μια ανθρώπινη εταιρεία η οποία προσπαθεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες. Και γι' αυτό βγάζουμε εργαλεία, τα οποία δεν ξέρω σε ποια διάσταση μπορούμε ακόμα να τα περιγράψουμε. Θα ήταν πάρα πολλά τα πράγματα που ετοιμάζει ο κ. Καπασούρης. Και αν ήθελε να μας πει 2-3 πράγματα για τα νέα προϊόντα που θα βγάλουμε πριν κλείσουμε, και να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας και τους ακουστές μας, και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κ. Καπασούρη. Ναι, προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε, όπως είπαμε, τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες δημόσια. Μία από αυτές είναι οι πληροφορίες των επιχειρήσεων. Εννοώ τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που αποδηλητιώνουμε περίπου 8.000 sites κάθε μέρα και βγάζουμε τις ειδήσεις οικονομικές ή επιχειρηματικές και τις κατατάσσουμε σε ανά επιχείρηση. Οπότε μέσα από το check θα μπορούσε να δει κάποιος και τις ειδήσεις ανά επιχείρηση όπως τις αποδηλητιώνουμε. Παρόμοια αποδηλητίωση μπορούμε να κάνουμε μαζικά από το Διάβια, που είναι ουσιαστικά το κυβερνητικό πόρταλ. Μέσα υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για χρηματοδοτήσεις, για επιδοτήσεις, για διάφορες πληροφορίες οικονομικής φύσεως για τις εταιρείες που έχουν ενδιαφέρον. Επίσης, προσπαθούμε να αποδελτιώσουμε και να ουσιαστικά ένα ρόλο που παίζουμε εκεί είναι να παίρνουμε την αδόμητη πληροφορία και να τη μεταφέρουμε σε δομημένη μορφή ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμη από τις τράπεζες ή από τις επιχειρήσεις. Διότι το διαδίκτυο έχει πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά πολλές από αυτές δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να συνδεθούν με κάποια επιχείρηση. Εμείς θέλουμε, εάν βάλουμε κάποιες κοινές ονομασίες μέσα στο, ας πούμε, τη λέξη Δέλτα για εταιρεία, μπορούμε να βρούμε 100. Που να μην έχουν σχέση με την επιχείρηση που ψάχνουμε εμείς. Εκεί είναι θέμα λοιπόν να γίνει μια επεξεργασία από εμάς και με αυτόματο τρόπο, αλλά και με τρόπο που, με οπτικό έλεγχο δηλαδή, για να μπορέσουμε να τις κατατάξουμε στη σωστή επιχείρηση και να ληφθεί και αυτό υπόψη στην αξιολόγηση. Διότι να πούμε το εξής, ότι όταν βλέπετε ένα ισολογισμό είναι του περασμένου έτους. Εάν την προηγούμενη εβδομάδα μια αποθήκη μιας επιχείρησης έπιασε φωτιά ή μπήκε ένας επενδυτής με καινούριο κεφάλαιο μέσα στην επιχείρηση, αυτό μπορεί να αλλάξει την εικόνα δραματικά, υπέρ ή και αρνητικά για την επιχείρηση. Οπότε καλό είναι να αποδελτιώνονται αυτές τις πληροφορίες, γιατί φέρνουν μέσα και ταχύτητα και ουσιαστική πληροφορία. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, οι πληροφορίες που σχετίζονται με πίστη, αλλά δεν είναι πληροφορίες πίστης. Τώρα, Πέτρο, συγγνώμη λίγο, απλώς υπάρχει μια ερώτηση, πώς μπορεί μια εταιρεία να μάθει αν υπάρχει συντηρησία κτλ. Και τέλος, αν όντως είναι γεγραμμένη με αρνητικά στοιχεία, αλλά τα έχει διορθώσει, εντωμεταξύ, πώς μπορεί να τα διορθώσει την εικόνα της σε εσάς. Θες να απαντήσεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αν θες, απάντησε. Ναι, εμείς καταρχήν στην τηλεσία χειριζόμαστε τις επιχειρήσεις όπως και τα φυσικά πρόσωπα. Ό,τι δικαίωμα έχει προβλέπει ο GDPR για τα φυσικά πρόσωπα, εμείς τα παρέχουμε και σε επιχειρήσεις. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση να πάρει τη δικιά της εικόνα δωρεάν όσες φορές θέλει, μπορεί να συμβουλευθεί τις υπηρεσίες μας για το τι χρειάζεται να φέρει για να διαγραφούν ορισμένα αρνητικά στοιχεία αν έχουν πληρωθεί. Όλα αυτά
τα παρέχουμε και με, θα έλεγα, και με δικιά μας προτροπή για να είναι πιο αξιόπιστη η τελική πληροφόρηση που δίνουμε. Δηλαδή, αν μια πληροφορία έχει πληρωθεί, θέλουμε να την ενημερώσουμε ως πληρωμένη, γιατί αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Συμβάλλει δηλαδή και στην ποιότητα και στην ακρίβεια και, και στο στόχο μας, που είναι η καλύτερη πληροφόρηση προς όλους. Έτσι ακριβώς. Άρα αυτή η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όποτε έχετε κάποιο ερώτημα, μπορείτε να έρθετε σε εμάς και ακόμα και με email να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να πάρετε την πληροφορία που θέλετε. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να πω ότι και στο check μπορείτε να βλέπετε ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία μιας εταιρείας όσον αφορά τα αρνητικά στοιχεία σε αυτή τη φάση. Ανεξάρτητα εάν προγραμματίζουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, όπως είπα προηγουμένως, να βάλουμε και πολλές νέες υπηρεσίες, όπως είπα, κλαδικούς δείκτες, συγκριτικά στοιχεία κλαδικών δικτών και διάφορα άλλα πράγματα. Καθώς επίσης. Πες, Πέτρο. Συγγνώμη, Γιάννη, και στο σημερινό check μπορείτε να πάρετε την εικόνα set που σας είπα ότι είναι η συνολική εικόνα του υπηρεσία για τη δικιά σας επιχείρηση. Δηλαδή, άρα εκεί θα δείτε και τα δάνεια και τις κάρτες και τα overdrafts και τις εγγυητικές επιστολές και τα υπόλοιπα και τις καθυστερήσεις όπως εμφανίζονται στο αρχείο σήμερα και το παίρνετε online. Δηλαδή, και μάλιστα, επειδή είναι σε πιλωτική φάση, δίδεται και δωρεάν. Οπότε και σήμερα διατίθεται για τη δικιά σας εταιρεία η εικόνα του set. Η εικόνα σας δηλαδή, η εικόνα που έχει συντηρηθεί η εταιρεία. Κάποια άλλη ερώτηση? Από μένα, να επιτρέπετε, μπορείτε να μας συνοψίσετε λίγο το χρονοδιάγραμμα των νέων υπηρεσιών που έρχονται, όπως είναι το ΣΕΤ, όπως το Moody's, Check και τα λοιπά, Score και τα λοιπά, γιατί δεν μπορούμε να συγκρατήσω. Το Moody's Risk Calc, έτσι λέγεται το Score, Moody's Risk Calc, θα αρχίσει να διατίθεται σε batch μορφή από το αρχές Ιουνίου, να πούμε τέλος Μαΐου θα το πάρουμε εμείς, αρχές Ιουνίου, και θα διατίθεται online προς το τέλος του έτους, αλλά θα μπορεί να υπάρχει η διάθεση μέσω email από batch file από το αρχές Ιουνίου. Το set τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις αρκετές, γιατί έχει προσωπικά δεδομένα και δίδεται στο υποκείμενο της πληροφορίας και το χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του bring your own data. Είναι περίπου το ίδιο concept με το open banking, που ο πολίτης μπορεί και παίρνει τα στοιχεία από την τράπεζα και μπορεί να τα διαθέσει στην αγορά όπως επιθυμεί. Αυτό νομίζω ότι θα διατίθεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αν και ήδη διατίθεται, όπως είπαμε, στο check για τα νομικά πρόσωπα, για τη δικιά τους εικόνα, που μετά μπορεί να τη διαθέσουν αυτή την εικόνα τα νομικά πρόσωπα που θέλουν, για να πάρουν credit. Δηλαδή, το concept είναι ότι μια εταιρεία που είναι πελάτης μιας άλλης εταιρείας μπορεί να θέλει πίστοση από την προμηθεύτρια εταιρεία και μπορεί να αντλήσει τη δικιά του εικόνα και να τη δώσει η ίδια η εταιρεία στον προμηθευτή για να μπορεί να πιστοποιήσει την καλή της εικόνα κλπ. Αυτό είναι βέβαια κατ' επιλογή της και το χρησιμοποιώ όποτε θέλει. Ακριβώς. Επίσης, τα κλαδικά στοιχεία θα ήθελα να συμπληρώσω και διάφορες λειτουργίες που αφορούν τους κλαδικούς δείκτες, στην κρίση της εταιρείας μου με άλλες εταιρείες κτλ. Γιατί έχει ένα functionality πίσω από αυτά, θα είναι διαθέσιμο από 1η Ιουνίου. Κάτι γιατί έχουμε έτοιμο το functionality, απλώς περιμένω κάποιες αλλαγές και από 1η Ιουνίου θα είναι και διαθέσιμα στους επιχειρηματίες και αυτά τα στοιχεία. Τώρα, εκτός από τις πληροφορίες που λέει ο Γιάννης εμπορικές, μπορεί να πούμε ότι συνεχώς αναβαθμίζουμε και τις υπηρεσίες μας. Για την ερώτηση που ήταν πώς μπορεί να πάθει μια εταιρεία, τι υπάρχει στην υπηρεσία για τον εαυτό της, αυτή τη στιγμή αξιοποιούμε πλήρως τον ψηφιακό μετασχηματισμό που κάνει το Υπουργείο και δεχόμαστε μέσω gov.gr οποιαδήποτε αίτηση από όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται πλέον, 50% των αιτήσεων ήδη έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρχεται κανείς στα γραφεία της υπηρεσίας.
μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα του GovGR και της ηλεκτρονικής πλέον ταυτοποίησης, απομακρυσμένης ταυτοποίησης, και πολύ σύντομα από συστημένη επιστολή που στέλνουμε εμείς την απάντηση θα δώσουμε τη δυνατότητα και στις εταιρείες και στα φυσικά πρόσωπα να μπορούν να μας δώσουν ένα email μαζί με το τηλέφωνό τους, και εφόσον το επιθυμούν και επιλέξουν αυτόν τον τρόπο, να παίρνουν με ηλεκτρονικό τρόπο την απάντηση που αφορά βέβαια τα δικά τους στοιχεία. Και αυτό είναι για να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η ενημέρωση των υποκειμένων, είτε αυτά είναι φυσικά πρόσωπα, είτε αυτά είναι νομικά πρόσωπα. Άλλη ερώτηση. Καταρχάς, αν ικανοποίησαμε τα ερωτήματα. Αυτή είναι η ερώτηση πρώτη. Δεν θέλουμε να αφήσουμε ανοιχτά ερωτήματα, όσο και η επικοινωνία ας είναι remote. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γιανοβιδάκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Και ελπίζουμε να τα πούμε από κοντά με εμβολιασμένη πλέον την επόμενη φορά. Ναι, εμείς έχουμε εμβολιαστεί ήδη, βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, καλή υγεία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε ο χρόνος και ο δικός σας, αν είσαι κατά παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υποσχόμεθα ότι εάν οτιδήποτε έχετε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και τα email μας, και να σας επικοινωνήσουμε μαζί σας, αλλά και να έρθουμε από κοντά να σας δούμε στα επιμελητήρια, τα οποία κρατάμε ζωντανά και από ενημέρωση, αλλά μπορείτε να μπαίνετε και στο site μας να βλέπετε νέα που αφορούν και τις νέες υπηρεσίες και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που δίνουμε προς εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας. Γεια σας.